Όσο αφορά το πολυνομοσχέδιο που θα, το αναπτυξιακό αυτό το περιβόητο που έχει μέσα το άρθρο 179 mm-hmm. που δίνει πλέον τη δυνατότητα σε ένα δημοτικό συμβούλιο με μία απλή απόφαση να παραχωρήσει στον ιδιώτη και τον ηλεκτροφωτισμό και την καθαριότητα και το πράσινο. Εμείς είμαστε κάθετοι και επειδή χθες το Δημοτικό Συμβούλιο επικαλεστήκανε ότι αυτός ο νόμος προϋπάρχει επί Ραγκούση το 2011, τώρα πλέον έχει γίνει ό,τι πιο απλούστερο υπάρχει. Απλά δεν έχουν αναλογιστεί ότι τα τέλη των δημοτών όλα αυτά θα εκτοξευθούν και ότι ο κάθε ιδιώτης δεν θα κοιτάζει. Έχουμε παραδείγματα πάρα πολλά. Έχουμε δώσει και αναλογιστικές μελέτες οι οποίες από άλλους δήμους, οι οποίοι είναι όχι απλά δεν συμφέρουν το κοινό σύνολο, ή υπάρχουν και παραδείγματα που έχουν αποσυρθεί από δήμους ιδιώτες. Απλά ο Δήμος είναι ο τέταρτος μεγαλύτερος στη χώρα αυτή τη στιγμή και το προσωπικό μας αυτή τη στιγμή είναι στα 367 άτομα. Το θέσαμε στο Δημοτικό Συμβούλιο ότι εάν δεν προχωρήσουμε σε άμεσες προσλήψεις θα υπάρχει και το πρόβλημα, όπως υπάρχει και το πρόβλημα με τους παρατασιούχους που τους έχουμε όμορους για 4 χρόνια και στις 25 θα φύγουν. Έτσι. Ναι. Η φάση είναι ενδεχόμενο να πάρουν πάλι αναβολή. Φανταστείτε τώρα μια ομοιρία 4 χρόνια. Αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι είναι όλοι μάχημοι, όλοι σε οδοκαθαρισμό, συνοδεία απορριμματοφόρων, οδηγοί, όλοι είναι μάχημοι. Είναι η περίφημη 90? Είναι η περίφημη 68. Α, 68. Ξεκινήσανε σωστά με αυτό τον αριθμό, αλλά ναι, καταλαβαίνετε ότι ορισμένα άτομα δεν αντέξανε αυτό το πράγμα. Είναι ψυχοφθόρων και θα ήθελα να τους ευχαριστήσω αυτούς που έχουν απομείνει. Και δεν ξέρουμε μέχρι πόσοι ακόμα θα απομείνουν. Ναι, τώρα το να πηγαίνεις κάθε δύο και τρεις και λίγο στο δικαστήριο, κάνοντας ασφαλιστικά μέτρα για να μπορέσεις να διατηρήσεις την εργασία σου, δεν είναι και ότι καλύτερο. Το καταλαβαίνετε απόλυτα. Κάτι που θα ήθελα να τονίσω, ότι και με αυτούς τους υπαλλήλους εργαζόμενους που έχουμε και με όλο το δυναμικό που έχουμε, πολλές φορές ακούμε παλαιωμένο στόλο. Ο στόλος είναι αξιόμαχος όπως και οι εργαζόμενοι. Πιστεύω ότι τα καταφέρνουμε σε ικανοποιητικό επίπεδο. Ακόμα και με τις ανεξέλεκτες κομματερές πλέον, όταν βλέπετε κι εσείς οι ίδια που το έχετε διαπιστώσει, ξεφυτρώνουν σαν τα μανιτάρια. Ακόμα και εκεί μπορούμε και δίνουμε λύσεις. Όσο δηλαδή προσπαθούμε να δώσουμε λύσεις, για αν δείτε π.χ. πόσα ογκώδη υπάρχουν, τι συνεργεία, τι εργατόρες πρέπει να βάλαμε και έξτρα βάρδιες για να βγαίνουν και το απόγευμα. Ορθώς το κάναμε, να βγαίνουν και το απόγευμα να μαζεύουν από γειτονιές, από... Γιατί τώρα πλέον το θέμα έχει πάει και σε αυτό, έχει πάει και στο ότι και οι γειτονιές μπαίνουν στο κόλπο με τις κομματερές της αυτοσχέδιας. Όταν χρειάζεται να πάρεις 3 κυβικά από μία γειτονιά, καταλαβαίνετε σε μία ανεξέλεκτη κομματερή πόσα κυβικά παίρνονται. Όσον αφορά τώρα τις απεργιακές συνειδητοποίησεις μας, θα επαναφέρω για το άρθρο 179 που είναι το πιο σημαντικό, όπως και τα βαρέα και αφηγήνα, τα οποία δεν μπορώ να καταλάβω ποιος είναι ο λόγος όλοι αυτοί οι εργαζόμενοι που είναι μέσα σε αυτές τις συνθήκες να σκέφτονται η κυβέρνηση να καταργήσει τα βαρέα και αφηγήνα ή με τη 17μελής επιτροπή που έχει βγάλει να βγάζει ένα πόρισμα το οποίο το αναμένουμε να το διαβάσουμε κι εμείς, το περιβόητο αυτό που κρατάει 8 μήνες. Ποια θα είναι η τύχη για τα βαρέα και αφηγηνά. Όταν είσαστε εκείνοι οι οποίοι μαζεύετε τα δικά μας τα σκουπίδια, που εμείς τα διαχειριζόμαστε έτσι όπως τα διαχειριζόμαστε και καλά τα είπατε πριν από λίγο, όταν τις περισσότερες φορές δεν έχετε ούτε τα απαραίτητα μέτρα προστασίας που θα πρέπει να υπάρχουν για την αποκομιδή των απορριμμάτων. Και δεν αναφέρομαι μόνο στο Δήμο Ηρακλείου, αλλά σε αυτά τα οποία συμβαίνουν στις υπηρεσίες καθαριότητας σε όλη τη χώρα.
όταν δεν υπάρχουν εκείνα τα απαραίτητα μέτρα ασφάλειας για το ανέβα κατέβα πίσω από το απορριμματοφόρο. Εντάξει, τώρα τα υπόλοιπα τι να λες. Όσο αναφορά, πολύ σωστά και ορθά το είπατε και για τα ατυχήματα που συμβαίνουν κατά καιρούς, είναι ότι όντως τα μέσα ατομικής προστασίας πολλές φορές δεν επαρκούν, πολλές φορές λόγω χρονοκαθυστέρησης της μελέτης πάει και 8 μήνες και 10 μήνες για να πάρει στα αυτονόητα ο κάθε εργαζόμενος για να μπορεί να δουλέψει. Παλεύουμε πάνω σε αυτό το θέμα σαν σύλλογος να είναι όλοι οι εργαζόμενοι με τα μέσα ατομικής προστασίας. Τα δύο τελευταία χρόνια πιστεύω ότι έχουμε καταφέρει, αλλά δεν έχουμε φτάσει στο 100% έτσι ώστε να τις εξασφαλίσουμε πάνω σε αυτό. Το προσπαθούμε όμως αυτό. Από σήμερα λοιπόν εμείς θα πρέπει, για να το πάω στο πολύ πιο πρακτικό κομμάτι για εμάς, γιατί τα δικά σας τα ακούσαμε, τα γνωρίζουμε, τα σεβόμαστε. Τοποθετήθηκα πριν από λίγο και είπαμε ότι αξίζεται σεβασμό, διότι μαζεύετε τα δικά μας τα σκουπίδια, τα οποία δεν διαχειριζόμαστε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Ναι. Συγγνώμη σας, Ιακώβη. Παρακαλώ, παρακαλώ. Όλοι οι δημότες ας κάνουν υπομονή και ας μην βγάλουν ό,τι κομμωδίνο έχουν, ό,τι στρώμα έχουν, οτιδήποτε οι ογκώδη έχουν, μην το βγάλουν τώρα και τα σκουπίδια τους. Αν τα κρατήσουν στο μπαλκόνι τους για 2 μέρες, δεν πιστεύω ότι κάτι θα γίνει στο σπίτι τους αν αφήσεις μία σακούλα με σκουπίδια στο μπαλκόνι σου. Δεν νομίζω. Έτσι βοηθάμε και εμείς και θα... Και βοηθάνε και αυτοί και τους βοηθάνε και εμείς με αυτό. Για να μπορέσετε στην συνέχεια να διαχειριστείτε εσείς από τη δική σας την πλευρά με τον καλύτερο δυνατό τρόπο το κομμάτι που λέγεται αποκομιδή των απορριμμάτων και άμα τη λήξη αυτής απεργιακής κινητοποίησης. Είναι, κύριε Παπαδάκη, 48 ώρη για αρχή. Συγγνώμη, δεν σας άκουσα. Λέω, η απεργία σας είναι 48 ώρη για αρχή. Και υπάρχει μία επιπλέον 24 ώρη, είναι για όλους τους εργαζόμενους. Για όλους τους εργαζόμενους, ακόμα και για τους διοικητικούς που τους αφορά, για όλους. Θα είναι την 5η 24 ώρη. Μάλιστα. Και έπεται αποφάσεις από την Ομοσπονδία. Μάλιστα. Ενδεχόμενο λοιπόν να μην λήξει εκεί το θέμα, λέτε, να προχωρήσει και να πάει ακόμα παρακάτω με δυναμικότερες απεργιακές κινητοποίησεις.